Στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Θεανό Καπέτη, που είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας. Εκπαιδευτικός ίδια, είναι εδώ, Θεσσαλονικιά. Κατοικεί, μεγάλος και κατοικεί Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, κύριε Καπέτη. Καλημέρα κύριε Ρέτσιο. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, ότι το αφήγημα, λένε κάποιοι, ότι είναι το κυβερνητικό, ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες, γιατί είναι ακριβώς μία μάχη του φωτός ενάντια στο σκότος, δηλαδή ουσιαστικά για την έλευση της ακροδεξιάς και των περιφημών ευροσκεπτικιστών. Είναι έτσι ή είναι ένα κόλπο τερτύπη της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, καλά, είναι ένα ακόμα από τα ψεύτικα διλήμματα που βάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και που βέβαια στο ίδιο παιχνίδι παίζει και η Νέα Δημοκρατία, το συγκεκριμένο θέμα. Είναι οι ευρωεκλογές οι πιο κρίσιμες εκλογές από τις εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας, με την έννοια ότι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αντιλαϊκά μέτρα που αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις, ανάμεσα στις υπόλοιπες κυβερνήσεις και από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά υλοποιούνται και από την τοπική διοίκηση. Δηλαδή οι νόμοι που ψηφίζονται και προβλέπουν εμπορευματοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών, προβλέπουν πάγωμα προσλήψεων, περικοπές δαπανών για βασικά έργα, για υποδομές και παρεμβάσεις προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων. Αυτοί οι νόμοι που ψηφίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιούνται τελικά από την κυβέρνηση και από την τοπική διοίκηση, και αυτό είναι το νήμα που δένει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις και τις δημοτικές περιφερειακές αρχές. Με αυτή την έννοια και οι τοπικές εκλογές δεν είναι κάτι άλλο, κάτι έξω από το κεντρικό πολιτικό πρόβλημα, και με αυτή την έννοια και οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τον μπαμπούλα της ακροδεξιάς, νομίζουμε ότι ο κόσμος έχει κριτήριο, έχει ζήσει στο πετσί του και την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το προηγούμενο διάστημα, και μπορεί να καταλάβει ποιοι είναι οι πραγματικοί αντίπαλοι του φασισμού και του κινδύνου της ακροδεξιάς. Γιατί τη μεγαλύτερη ευθύνη για την άνοδο της ακροδεξιάς την έχουν οι κυβερνήσεις, που με την αντιλαϊκή πολιτική που ασκούν και εφαρμόζουν φρέφουν ακριβώς το φασισμό και την ακροδεξιά. Είναι η πολιτική τους δηλαδή που τους οδηγεί. Άρα ο κόσμος πρέπει να βάλει στο επίκεντρο τις αιτίες που γεννούν, δηλαδή την πολιτική που γεννάει τον κίνδυνο αυτόν, και είναι η πολιτική που εφαρμόζεται και από σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις και από νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, και εφαρμόστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και φυσικά, πραγματικός αντίπαλος δεν μπορεί να είναι αυτή, να είναι μια κυβέρνηση που συγκυβέρνησε με ακροδεξιούς και με εθνικιστικά μορφώματα όπως είναι η ΑΝΕΛ, που 4 χρόνια τώρα δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για να τελειώσει επιτέλους η δίκη της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, και έχουν και το θράσος, με συγχωρείτε, προχθές που συμπληρώνονταν τα 4 χρόνια, να κάνουν και επικοινωνιακά τερτύπια με την επίσκεψη της γυναίκας του Πρωθυπουργού στη δίκη. Τέτοια ντροπή. Ούτε βέβαια αυτή τη μάχη μπορούν να τη δώσουν δυνάμεις όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, που αυτή την περίοδο και αυτή ψαρεύει στα βρώμικα νερά του εθνικισμού και του ρατσισμού. Το θέμα όμως παραμένει πραγματικό, ότι έχουμε αύξηση αυτών των ακροδεξιών μορφωμάτων, και μάλιστα ολόκληρες χώρες πια, βλέπουμε την Ουγγαρία τι γίνεται, ευελπιστούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε, για να την διαλύσουν, λέγαν πριν, να την αλλάξουν θεμελίων, λένε τώρα. Οπότε είναι ένα πρόβλημα που και το ΚΚΕ και η αριστερά γενικά στο Ευρωκοινοβούλιο θα το αντιμετωπίσει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Γι' αυτό και πρέπει να δυναμώσει το ΚΚΕ και δυνάμεις αντίστοιχες με το ΚΚΕ, που βάζουν στο επίκεντρο την βασική αιτία που γεννάει αυτό το πρόβλημα. Και η βασική αιτία είναι η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οι αξίες και τα ιδανικά της δεν είναι αυτά που μας μαθαίνουν στα σχολιά και μαθαίνουν στην νεολαία μας, αλλά οι αξίες και τα ιδανικά της είναι η παιδεία να μετατρέπεται σε εμπόρευμα, είναι τα 16,5 εκατομμύρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τα εκατομμύρια που εργάζονται μέσα στη μερική απασχόληση, είναι η εργασιακή περιπλάνηση,
όχι μόνο στο εσωτερικό μιας χώρας, αλλά στο εσωτερικό συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ανασφάλεια, είναι η πόλεμη και ο ξεριζωμός των λαών, με όλα αυτά που βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα, με τις μόργες και με τα hot spot τύπου Σάμου, και με τις συνθήκες που εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή εγκλωβίζονται οι άνθρωποι, οι πρόσφυγες που έρχονται από τις χώρες που έχουν πολεμικές συγκρούσεις και βιώνουν αυτή την, και ζουν αυτά που ζουν τα δραματικά μέσα σε αυτά τα hot spot, επειδή ακριβώς υπάρχει το Δουβλίνο 2 που δεν επιτρέπει να φτάσουν οι άνθρωποι στον ορισμό τους. Λοιπόν, η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και πρέπει να δυναμώσει το ΚΚΕ, να δυναμώσουν όλες οι αντίστοιχες δυνάμεις σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δυνάμεις που αντιπαλεύουν πραγματικά αυτή την πολιτική και το εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί να αξιοποιήσει προς όφελός του τις αντιθέσεις αυτές που υπάρχουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην εγκλωβιστεί σε αυτόν τον όψιμο καυγά μεταξύ ευρωπαϊστών και ευρωσκεπτικιστών, που κατά τη γνώμη μας, και έτσι είναι, αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου αντιλαϊκού νομίσματος. Mm-hmm. Ούτε οι ευρωσκεπτικιστές αμφισβητούν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που οδηγεί τους λαούς στον εγκλωβισμό σε τέτοιους αντιδραστικούς οργανισμούς. Ναι, είναι ένα... Κατά τη γνώμη μας, ναι. Είναι ένα κέρι όμως, μια κέρια διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο στρατόπεδα που είναι ουσιαστικά, και δεν ξέρω το ΚΚΕ πώς τοποθετείται απέναντι σε αυτό, γιατί μεν ουσιαστικά θέλουν την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δε θέλουν την αποδόμησή της και την επιστροφή σε κάποια περιχαράκωση εθνική. Δεν ξέρω πώς τοποθετείται σε αυτό συγκεκριμένα το ΚΚΕ. Όχι, κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά μείγματα πολιτικής, αλλά στην ουσία είναι μείγματα πολιτικής που διαχειρίζονται ακριβώς την ίδια πολιτική. Πάρτε το παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνοι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Απλώς λέω ότι ας πούμε ο Όρμπαν και οι λοιποί και Σαλβίνη λένε ότι πρέπει να δυναμώσουμε την εθνική πολιτική καταρχήν. Και μετά συμμετέχουμε έτσι σε μια χαλαρή ομοσπονδία που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι ιδέες όπως ο Μακρόν και οι άλλοι λένε ότι θα κάνουμε ουσιαστικά, θα πάμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνουμε ακόμα περισσότερο μια δομή ισχυρή. Το ΚΚΕ πώς τοποθετείται απέναντι σε αυτό το δίλημα, εθνικό κράτος ή ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση? Το ΚΚΕ τοποθετείται έξω από τις λοικοσυμμαχίες, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και έξω από οποιαδήποτε υπεριαλιστική ένωση. Κοιτάξτε, στη σημερινή εποχή δεν μπορεί να υπάρξει μόνο το εθνικό κράτος. Πρέπει όλες οι χώρες να συνεργάζονται, να υπάρχουν νταλαβέρια οικονομικά, εμπορικά κλπ. Έτσι δεν είναι? Επομένως και στη Βρετανία του Brexit και στην Ιταλία του Σαλβίνη, η αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική προχωρά ακάθεκτη, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ. Η ίδια πολιτική εφαρμόζεται. Και παντού οι εργαζόμενοι πληρώνουν τις επιλογές της αστικής τάξης να αντιπαρατεθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικά της συμφέροντα. Πάλι και εκεί η επιλογή που κάνουν αυτές οι χώρες είναι γιατί, για τα συμφέροντα της αστικής τάξης τους και όχι για τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας των λαών. Δεν γίνεται δηλαδή η κόντρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων, αλλά από τη σκοπιά των συμφερόντων που έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι των συγκεκριμένων. Γι' αυτό και το ΚΚΕ λέει ότι δεν είναι λύση, ας πούμε, να αλλάξει απλά το νόμισμα. Γιατί υπάρχουν και στην χώρα μας δυνάμεις που λένε να βγούμε από την Ευρωζώνη. Ας πούμε, να βγούμε. Δεν είναι απλά λύση, πώς θα λένε, η καπιταλιστική Ελλάδα της ραχμής του όποιου άλλου νομίσματος. Δεν συνιστά ρήξη προς όφελος του λαού. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν πρόκειται μια απλή αλλαγή νομίσματος να λύσει τα λαϊκά προβλήματα όσο συνεχίζουν να βασιλεύουν οι βάρβαροι νόμοι της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, και το λαϊκό εισόδημα θα εξαντληθεί και η υποτίμηση του νέου νομίσματος θα υπάρχει. Θα υπάρχει εσχροκέρδεια, θα υπάρχει ανατίμηση των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Επομένως, η λύση είναι αυτό που προτείνει το ΚΚΕ. Αποδέσμευσε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ίδιο το λαό στην εξουσία, να φύγουν από τη μέση δηλαδή όλοι όσοι κατέχουν τα μεγάλα μέσα παραγωγής αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, και όχι να ενταχθεί βεβαίως η Ελλάδα σε μια άλλη εξίσου εχθρική για το λαό συμμαχία ή για να αλλάξει απλά το νόμισμα, αλλά αποδέσμευση και βεβαίως σε μια τέτοια περίπτωση, επειδή πολλοί μας ρωτάνε, μα καλά, πού τα είδατε αυτά που γίνονται κλπ. Σε μια τέτοια περίπτωση, το εργατικό λαϊκό κίνημα με άλλους όρους
μπορεί να αξιοποιήσει προς όφελός του τις αντιθέσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό, να φτιάξει τις δικές του συμμαχίες, να μπορέσει δηλαδή να κάνει επωφελείς συνεργασίες με άλλες χώρες που δεν είναι μέσα σε αυτή τη στρούγκα και να εξασφαλίσει και πρώτες ύλες που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τις παράσχει κλπ. Αφήστε που η Ελλάδα έχει τεράστιο πλούτο, έχει πάρα πολύ ικανό επιστημονικό δυναμικό που αυτή τη στιγμή περίπου 500-600.000 από αυτούς έχουν φύγει στο εξωτερικό, για να τα λέμε αυτά, και αυτά πρέπει να είναι κριτήρια ψήφου, ξέρετε, και αυτό πρέπει να είναι κριτήριο ψήφου. Λοιπόν, και μπορεί να σταθεί στα πόδια της και μπορεί να δώσει πραγματικές λύσεις. Αρκεί ο λαός να τα αποφασίσει. Ναι. Γιατί το 98% του λαού δεν του συμφέρει αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται. Σαφές είναι αυτό που λέτε. Βέβαια και αρκετά μεγάλο ποσοστό αυτού του λαού επιλέγει την αποχή, δυστυχώς. Και το είδαμε, μια και αναφερθήκατε τώρα σε αυτούς που φύγαν απ' έξω. Τελικά η κυβέρνηση επέλεξε να κλείσει, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις αυτό κάναν, δηλαδή 2 μήνες πριν τους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Έχουν κλείσει ήδη και είναι λιγότεροι από 20.000 τελικά αυτοί που θα ψηφίσουν. Ενώ έχουν φύγει 400.000, είναι λίγο ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Ναι. Το οποίο πρέπει να λυθεί με μια ψήφο που είναι μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Ποιοι πρέπει να ψηφίζουν Έλληνες και τα λοιπά, να μην την κάνουμε τώρα. Θέλω να θίξω ένα άλλο ζήτημα, γιατί βλέπω ότι το βλέπουμε πολύ, ότι υπάρχει μια επιστροφή, να το πω, μια αποδοχή των όρων του ΚΚΕ. Βλέπουμε πολλούς που τάχθηκαν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και πιο πριν να επιστρέφουν ή να έρχονται τώρα στις αγκαλιές του ΚΚΕ. Είναι μια διαπίστωση γενική αυτή. Γιατί συμβαίνει αυτό, λέτε? Απογοήτευση μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ ή έχετε πείσει κι εσείς με τις θέσεις σας περισσότερο? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εκτίμηση στο ότι το ΚΚΕ δεν μάθησε τα λόγια του όλα τα προηγούμενα χρόνια, και ιδιαίτερα το 12 που ασκήθηκε τεράστια πίεση ότι πρέπει και το ΚΚΕ να μπει σε μια κυβέρνηση η οποία θα διαχειριστεί από θέσεις δίθεν προοδευτικές την κατάσταση με τα μνημόνια και με την πολιτική που εφαρμόστηκε. Είχε πεντακάθαρη θέση και είπε ότι δεν μπορεί μέσα στα πλαίσια αυτά τα ασφυκτικά της διαχείρισης αυτού του συστήματος να υπάρξει κυβέρνηση που να διαχειριστεί προς όφελος του λαού αυτά τα ζητήματα. Και η όποια κυβέρνηση, βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να μπει μπροστά, να πάρει την εξουσία. Αλίμονο, σας είπα και πριν, ότι η πρότασή του είναι ο ίδιος ο λαός να έχει την εξουσία, ο ίδιος ο λαός να έχει τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του και να πετάξει τα παράσιτα που αυτή τη στιγμή κατέχουν, το 1% δηλαδή, πώς το λένε, του κόσμου κατέχει τη συμπληκτική πλειοψηφία του πλούτου που παράγεται από τη δουλειά των πολλών. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, αυτή την πολιτική μας τότε την πληρώσαμε, αν θυμάστε, το 12 και μετά το 15, και υπήρξε πολλής κόσμος ο οποίος φυσικά μας εκτιμούσε και επέλεξε να δοκιμάσει και αυτή την λύση. Φυσικά εμείς σε προειδοποιούσαμε από τότε ότι είναι ένα έργο χιλιοπεγμένο, το έχουμε ξαναδεί, το είδαμε τη δεκαετία του 80, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια καρικατούρα, και μάλιστα φαίνεται, είναι μια καρικατούρα αντίστοιχη με το ΠΑΣΟΚ της εποχής και δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Ήταν άλλη μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, δηλαδή, που ανέλαβε να βγάλει τη βρώμικη δουλειά και να τη βγάλει και μάλιστα πολύ καλύτερα από μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Αυτό λέει η ιστορία, πώς το λένε, και του 20ου αιώνα, και πάρα πολλά ιστορικά παραδείγματα υπάρχουν και στην Ευρώπη. Και με αυτή την έννοια, επιλέξαμε αυτό που επιλέξαμε και νομίζω ότι δικαιωθήκαμε. Αυτό το βλέπει ένας κόσμος, το εκτιμάει. Είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος από αυτόν που σκέφτεται, που προβληματίζεται, που νιώθει ότι του κόπηκε το χέρι με την επιλογή του. Και εμείς αυτόν τον κόσμο τον καλούμε να, μέχρι την τελευταία στιγμή, επειδή το ξέρουμε ποια είναι τα διλήμματα και επειδή τα βλέπουμε τα διλήμματα, δηλαδή αυτό που είπατε κι εσείς, ας πούμε, ο κίνδυνος της ακροδεξιάς ή ο κίνδυνος να μην ξανάρθουν οι ίδιοι που μας κυβερνήσαν πριν, να δει ότι μιλάμε για δύο δυνάμεις που είναι σαν δύο σταγόνες νερό. Είναι ίδια, έχουν κοινή στρατηγική σύμπλευση και με αυτή την έννοια πρέπει μέχρι τέλος την απόφαση που έχει πάρει να τους γυρίσει την πλάτη, να την υλοποιήσει.
Είναι αρκετός αυτός ο κόσμος, αλλά νομίζουμε ότι μπορεί να είναι πολύ περισσότερος. Και κοιτάξτε να δείτε, επειδή μιλήσατε και για αποχή. Φέτος ψηφίζουν χιλιάδες νέοι άνθρωποι. Ναι. Ψηφίζουν οι 17, ψηφίζουν νέα παιδιά. Που βεβαίως δεν ζήσανε άλλη κυβέρνηση, ζήσανε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως πήρανε μια γεύση. Τι σημαίνει και αυτή η επιλογή, που οι γονείς τους βεβαίως την επέλεξαν, γιατί η πλειοψηφία ήταν γονείς τέτοιων παιδιών που στήριξαν, αυτό λένε τα νούμερα και μετρήσεις, που στήριξαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη γνώμη μας, αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλούς λόγους να πάνε να ψηφίσουν, και ένας πολύ σημαντικός και κρίσιμος λόγος είναι ότι αύριο ψηφίζεται ένα πολυνομοσχέδιο που αφορά άμεσα τη ζωή τους. Εντελώς άμεσα δηλαδή. Ψηφίζεται η νέα πρόσβαση στα πανεπιστήμια που καταργεί την τρίτη λυκείου, που μειώνει πάρα πολύ τα βασικά μαθήματα, τα γενικά μαθήματα, και που αν μη τι άλλο οδηγεί στη φροντιστηριοποίηση πολύ πιο νωρίς τα παιδιά. Και το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση ψηφίζει ένα τέτοιο νομοσχέδιο σε μέρα που είναι κλειστά τα σχολεία πρέπει να είναι κριτήριο ψήφου. Επομένως δεν μπορεί. Πώς το λένε, να μην το πάρουν, να μην πάνε με αυτό το βλέμμα στην κάλπη, να καταδικάσουν και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, που επίσης έχει την ίδια πολιτική κατεύθυνση και τα ζητήματα που αφορούν την ελεύθερη πρόσβαση, και ας αντιδράει τώρα για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Επίσης, ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες νέα ζευγάρια, νέοι άνθρωποι στην ηλικία μας, που όλοι έχουν το άγχος της καθημερινότητας. Τι θα γίνει με τον παιδικό σταθμό, τι θα γίνει με το σχολείο, που βάζουμε όλο ένα και το χέρι στην τσέπη. Παρόλο που πάμε σε δημόσιο σχολείο, τα παιδιά μας, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε αυτά. Αύριο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, στο άρθρο 225, προβλέπεται, επειδή είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση, έχει ψηφίσει να υλοποιήσει τη δίχρονη υποχρεωτική σχολική, προσχολική αγωγή, και επειδή ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι μέσα στους Δήμους που δεν την έχουν εφαρμόσει λόγω έλλειψης χώρων. Προβλέπεται λοιπόν στο αυριανό νομοσχέδιο που θα ψηφίσουν αύριο στη Βουλή ότι θα μπορούν να μπουν προ-ΤΑΚ χτίσματα ακόμη και σε αυλές γυμνασίων και λυκείων για να στεγαστούν τα παιδιά τα προνήπια και τα νήπια. Λοιπόν δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να γίνει κριτήριο ψήφου. Πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος και πρέπει να ξεσηκωθεί. Και πέρα από το αυτό, πέρα από ότι πρέπει να ξεσκωθεί, να πάει και με βάση αυτές τις εξελίξεις, δηλαδή, να ψηφίσει και να ισχυροποιήσει κι άλλο το ΚΚΕ, να ισχυροποιηθεί, γιατί το ΚΚΕ θα είναι μπροστά, θα πολλαπλασιαστούν οι δυνατότητες να εμποδίζουμε μέτρα αντιλαϊκά, και πολύ περισσότερο θα ανοίξει και ένας δρόμος προοπτικής, πραγματικά θα αναπτυρωθεί η ελπίδα σε έναν κόσμο με ένα ισχυρό. Σκεφτείτε αν οι δυνάμεις του ΚΚΕ πολλαπλασιαστούν, ας πούμε, αν ο συνδυασμός της λαϊκής εισπύρωσης με τον Σωτήρη Δαριανόπουλο επικεφαλής στο Δήμο Θεσσαλονίκης, με τον Σωτήρη Αβραμόπουλο στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και το ΚΚΕ στην Ευρωβουλή και στη Βουλή, όποτε γίνουν, να έχουν πολλαπλάσιες δυνάμεις, πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα, ακόμη και για τα μέτρα που ο κόσμος θα θεωρεί της καθημερινότητας. Που θα εμποδίζουμε μέτρα, θα ανοίξουμε και έναν δρόμο για την προοπτική, για μια, πώς να το πω, για μια άλλη κοινωνία που θα βάλει στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες, αυτού του κόσμου, και όχι τις ανάγκες του 1% του λαού μας. Ωραία, άρα για το ΚΚΕ είναι κοινή πολιτική ψήφος, είτε ψηφίζεις ευρωεκλογές, είτε ψηφίζεις δημοτικές εκλογές. Με ενιαία κριτήρια, και επίσης ήθελα να πω, επειδή είμαστε και στη Θεσσαλονίκη, και η Θεσσαλονίκη γνωρίζετε καλά τη θέση της, ότι είναι συνεχώς στο επίκεντρο των ανταγωνισμών εξαιτίας της θέσης της, οι εξελίξεις στην περιοχή, οι επικίνδυνοι υπεριαριστικοί σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, ο κόσμος πρέπει να το έχει καθαρό ότι απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής μας συνεχώς. Σκεφτείτε ότι στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται το νατοϊκό στρατηγείο, το οποίο παίζει κεντρικό ρόλο στην πολιτική του ΝΑΤΟ και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Επομένως, αυτό το στρατηγείο, όπως και η ευρύτερη περιοχή, με την αερομεταφερόμενη στη Νέα Σάντα ταξιαρχία, όπως τη λένε,
μπορεί να γίνει στόχος οποιαδήποτε στιγμή.